Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, εκ μέρους της Γραμματείας της ΕΔΙΕΣ σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας ημερίδα και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μας εντάσσεται στο πλαίσιο της πολύμορφης δράσης που αναπτύσσει η ΕΔΙΕ και οι κατατόπους επιτροπές ειρήνης σε όλη τη χώρα ενάντια στην Ατοϊκή Υπεριαλιστική Συμμαχία και τη Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται σήμερα και αύριο στις 29 και 30 δηλαδή Ιουνίου στη Μαδρίτη. Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό, να σας ενημερώσουμε ότι η αντιπροσωπεία της ΕΔΙΕ συμμετείχε στη μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση στη Μαδρίτη την περασμένη Κυριακή με το μπλοκ του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. Και από αυτό το βήμα σήμερα απευθύνουμε κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην αυριανή συγκέντρωση κατά των επικίνδυνων αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που οργανώνει η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις 7.30 το απόγευμα. Φίλες και φίλοι, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Ισπανία στις συνθήκες κλιμάκωσης του υπεριαλιστικού πολέμου ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία στο ουκρανικό έδαφος, χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της έντασης της νατοϊκής επιθετικότητας κατά των λαών. Το ΝΑΤΟ πρόκειται να λάβει αποφάσεις για την ισχυροποίηση και επέκταση αυτού του δολοφονικού μηχανισμού με νέες δεσμεύσεις για τα κράτη-μέλη, να εντάξει τη Φιλανδία και τη Σουηδία στις γραμμές του, να ενσωματώσει και άλλα κράτη στους επιθετικούς του σχεδιασμούς, να μονιμοποιήσει την παρουσία δυνάμεών του στην Ανατολική Ευρώπη. Η Σύνοδος αυτή έρχεται να ελέγξει και να επικαιροποιήσει τις αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνόδων, πηγαίνοντάς τες ένα βήμα παραπέρα, μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας του ΝΑΤΟ να παρεμβαίνει σε όλη την Υδρόγειο, προωθώντας τη σχετική αναδιάταξη των στρατιωτικών δομών και δυνάμεων, τον εξυγχρονισμό του πυρηνικού και του συμβατικού οπλοστασίου του, στο πλαίσιο βέβαια και της απόφασης που έχει πάρει ήδη από το 2016 και τη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας σχετικά με το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ αυξάνει ακόμη περισσότερο την επιθετικότητά της, χρησιμοποιώντας ως αιχμή τη στρατηγική ΝΑΤΟ 2030, που στην τρέχουσα Σύνοδο θα επικαιροποιηθεί και θα αποφασιστεί η νέα στρατηγική αντίληψη. Παλιά και νέα προσχήματα, όπως οι υβριδικές απειλές, η κυβερνοασφάλεια και η αποκαλούμενη κλιματική κρίση, η ενεργειακή κρίση, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και μια σειρά από άλλα, επιστρατεύονται για να στρώσουν το έδαφος για νέες επεμβάσεις και πολέμους. Χαρακτηριστικό στοιχείο των παζαριών που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ ΝΑΤΟ, Τουρκίας και Ελλάδας είναι η αναφορά για μεγαλύτερη εμβάθυνση στις διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών, αν φύγεται η αίσθηση ασφάλειας, οι αρχές και οι αξίες του ΝΑΤΟ. Θέση που έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα μέλη και φανερώνει την προσπάθεια διευθετήσεων ώστε να επιτευχθεί η συνοχή στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με οδυνηρές σαφώς συνέπειες στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τις εξελίξεις όλου του τελευταίου διαστήματος με την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, τις αξιώσεις στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, τις διαρκείς υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, παραβιάσεις του θαλάσσιου και αέριου χώρου και της ελληνικής κυριαρχίας, που σε συνδυασμό με τις ίσες αποστάσεις από τους ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην ουσία ενισχύουν την τουρκική επιθετικότητα, κονιορτοποιούν το ευρωατλαντικό αφήγημα της κυβέρνησης, που ισχυρίζεται ότι η παραπέρα πρόσδεση και η παραπέρα συμμετοχή της Ελλάδας στους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς αποτελεί τάχα εγγύηση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Η στρατηγική ΝΑΤΟ 2030 προβλέπει ενίσχυση των στρατιωτικών μέσων της Συμμαχίας, αλλά και τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, τη σχεδιασμένη επέκταση σε όλη την Υδρόγειο, τη διεύρυνση με νέα μέλη και τη σύναψη εταιρικών σχέσεων με δεκάδες κράτη, τη συγκρότηση ετοιμοπόλεμων στρατιωτικών μονάδων στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία, το Ιράν και την Κίνα. Νατοϊκές δυνάμεις αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Από το Αφγανιστάν και το Κόσοβο έως τη Βαλτική και τον Κάφκασο, σε Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα και Αφρική. Σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ ή και αυτόνομα,
η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το δικό της επιθετικό σχεδιασμό για να διευρύνει τη δράση της διεθνώς και στρατιωτικά με βάση την παγκόσμια στρατηγική που προσαρμόζει ανάλογα με τις ανάγκες των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και τη λεγόμενη στρατηγική πηξίδα. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιεί τη μόνιμη διαρθρωμένη στρατιωτική συνεργασία, τη λεγόμενη PESCO, και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεμβάσεων, ώστε να ξεπερνιούνται οι καθυστερήσεις που προκαλεί η διαδικασία των ομόφωνων αποφάσεων για να εκτελούνται χωρίς καθυστερήσεις οι υπεριαλιστικές αποστολές. Παράλληλα, προωθείται ο στόχος της συγκρότησης του Ευρωστρατού. Ήδη σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει υπεριαλιστικές αποστολές σε τρεις υπήρους. Χέρι-χέρι με όλους τους παραπάνω επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς πηγαίνει και η μεθοδευμένη ευρωατλαντική προπαγάνδα, που επιχειρεί να σύρει τους λαούς πίσω από αυτές τις αποφάσεις. Δεν είναι τυχαίο που αξιοποιείται ένα ολόκληρο πλέγμα μηχανισμών, όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, η τοπική διοίκηση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, προκειμένου να πείσουν το λαό ότι όλες αυτές οι αποφάσεις είναι δήθεν προς όφελός του. Αξιοποιούν συστηματικά την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της και ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια, προκειμένου να δηλητηριάσουν τη συνείδηση της νέας γενιάς. Οι πρόσφατες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που ιεραρχούν στις παρεμβάσεις τους στα διάφορα ερευνητικά κέντρα και Ινστιτούτα των ΑΕΗ, αποκαλύπτουν τη στρατηγική τους επιδίωξη να κατευθύνει το επιστημονικό έργο στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων και των σχεδιασμών τους σε βάρος φυσικά των συνεχώς διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών. Παράλληλα με την προπαγανδιστική εκστρατεία όμως, καταγράφεται και ένταση της καταστολής, προκειμένου να επιβληθεί από τα ευρωατλαντικά επιτελεία και τα κάθε λογής στηρίγματά τους, σιγή νεκροταφείου στους λαϊκούς αγώνες. Και σήμερα από εδώ θέλουμε να καταγγείλουμε την απάνθρωπη δολοφονία δεκάδων ξεριζωμένων μεταναστών στη Μελίγια, στα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκου, από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών. Αυτή η ανίποτη βαρβαρότητα είναι ο καθρέφτης της εγκληματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, αλλά και των κυβερνήσεων όλων των αποχρώσεων, στην Ευρώπη, στην Ισπανία, παντού. Και μπορεί να απαντηθεί μόνο με το δυνάμωμα της λαϊκής πάλης για την ανατροπή της. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, μέσα από το πλατή άνοιγμα της δράσης της ΕΔΙΕ και των επιτροπών της σε όλη τη χώρα, διαπιστώνεται ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός γύρω από τις εξελίξεις με τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας. Καταγράφεται επίσης ανησυχία για το βάθημα της εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτόν και τις συνέπειες ιδιαίτερα ως προς την ασφάλεια της χώρας. Η πλειονότητα του κόσμου που συζητάμε μαζί τους εξέφρασαν τον προβληματισμό και την αντίθεσή τους στην αποστολή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και πολεμικού υλικού στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποφάσεών τους. Φαίνεται ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί μεγάλη μερίδα εργαζομένων και στο οποίο χρειάζεται να επιμείνουμε το επόμενο διάστημα. Η ΕΔΙΕ έχει το δικό της διακριτό μερίδιο στην ενημέρωση και κινητοποίηση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της χώρας, για την αποκάλυψη των αιτιών που γεννούν τον υπεριαλιστικό πόλεμο, για τη συσπήρωση λαϊκών δυνάμεων με το πλαίσιο πάλης της. Στόχος μας είναι, μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αν θέλετε και ιδιαίτερα και αυτές τις μέρες της συνόπου κορυφής, να συμβάλλουμε στην παραπέρα ενημέρωση των εργαζομένων και του λαού για τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα, στο έδαφος, όπως είπαμε και αρχικά, του μενόμενου εδώ και για πάνω από 4 μήνες υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία. Από την αρχή, τονίσαμε ότι πρόκειται για έναν άδικο, υπεριαλιστικό πόλεμο, τις συνέπειες του οποίου φορτώνονται στις πλάτες τους ο Ουκρανικός, ο Ρωσικός και οι άλλοι λαοί της περιοχής. Λαοί που επί δεκαετίες ολόκληρες ζούσαν ειρηνικά και ισότιμα στο πλαίσιο του πολυεθνικού κράτους της ΕΣΔ. Οργανώσαμε και συμμετείχαμε σε δεκάδες κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες για να εκφραστεί η καταδίκη του υπεριαλιστικού πολέμου, η διεθνιστική μας αλληλεγγύη στους δοκιμαζόμενους αυτούς λαούς.
η καύσιμη ύλη που έχει συσσωρευτεί, η εξελίξη στο πεδίο του πολέμου, η τεράστια συγκέντρωση δύναμης πυρός, αλλά και οι επιθετικές αποφάσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ και αντίστοιχα για την ένταξη της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και μια σειρά άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρίχνουν λάδι στη φωτιά του υπεριαλιστικού πολέμου ανάμεσα στη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία, αναδεικνύοντας το υπαρκτό ενδεχόμενο γενίκευσής του με μεγάλους κινδύνους για τους λαούς. Ο κίνδυνος αυτός προβάλλει τόσο από την αποστολή μεγάλων ατοικών δυνάμεων σε γειτονικές χώρες ή αν θέλετε και την αποστολή πιο προηγμένων δυτικών όπλων στην Ουκρανία, όσο και από τη χρήση από την πλευρά της Ρωσίας νέων όπλων, όπως υπερηχητικών πυράβλων μεγάλης ακρίβειας, ικανών να φέρουν πυρηνικά όπλα, ή χρήση θερμοβαρικών βομβών που φέρεται να έκανε χρήση η Ρωσία στη Μαριούπολη, στο Αζοφστάλ, όσο και από την αντιπαράθεση και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη χρήση πυρηνικών. Θέλουμε επίσης, μέσα από όλη αυτή τη δράση που αναπτύσσουμε, να αποκαλύπτουμε το ρόλο και τις βαριές ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης όλων των προηγούμενων, αλλά και των κομμάτων του Ευρωατλαντισμού, που πίνουν νερό στο όνομα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπλέκοντας τη χώρα και το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. Είναι παραπάνω από φανερό ότι μοναδικοί ωφελημένοι από αυτό το κρεσέντο εμπλοκής είναι η αστική τάξη, οι επιχειρηματικοί όμιλοι που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τη θέση τους στην ευρύτερη περιοχή, που διεκδικούν κομμάτι από τη μοιρασιά της λίας των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων. Φτάνουν στο σημείο να παρουσιάζουν ως φάρμακο το φαρμάκι της εμπλοκής, όταν για το λαό μας και για τους άλλους λαούς της περιοχής η παραπέρα εμπλοκή σημαίνει μεγαλύτερους κινδύνους, παραπάνω φτώχεια, ακρίβεια, ανατιμήσεις στην ενέργεια, υπέρογους εξοπλισμούς που καλούνται να πληρώνουμε τον ιδρώτα τους, κινδύνους να οδηγηθούν στο πολεμικό σφαγείο. Μας ανησυχούν ιδιαίτερα και καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή τις επιθετικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, καθώς και, την κυβερνητική απόφαση να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην ομάδα μάχης του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία. Σε αυτή την κατεύθυνση, του ολοένα μεγαλύτερου βαθέματος της εμπλοκής είναι αποκαλυπτική η στρατηγική σύμπλευση των κομμάτων του Ευρωατλαντισμού, που παρά τις όποιες επιμέρους διαφορές τους, που έχουν να κάνουν με την ξαναζεσταμένη σούπα των λεγόμενων και δίθεν ανταλλαγμάτων, με την επιθετική και επικίνδυνη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις αποκαλύπτεται. Πρόκειται για μια συμφωνία που προετοίμασε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επικύρωσε και υλοποιεί η σημερινή, η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια συμφωνία που μάλιστα επεκτείνεται αρχικά για 5 χρόνια και στη συνέχεια επαόριστον και που χωρίς υπερβολή μετατρέπει ολόκληρη τη χώρα σε πολεμικό ορμητήριο, ενώ την ίδια στιγμή δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιείται από τη ΣΥΠΑ ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε στρατιωτική ή άλλη πολιτική υποδομή για τους δολοφονικούς τους σχεδιασμούς. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, και αν αναλογιστούμε το παράς δηλώσεων της ρωσικής ηγεσίας ότι αποτελούν εν δυνάμει στόχους οι χώρες που διαθέτουν στο έδαφος τους αμερικανονατοϊκές βάσεις και υποδομές και που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας, αλλά και τα πρόσφατα αντίπεινα του Ιράν σε ελληνικό δεξαμενόπλιο στον Περσικό κόλπο, ως απάντηση στην κατάσχεση ιρανικού πετρελαίου από την ελληνική κυβέρνηση στην Κάριστο, γίνεται φανερό ότι η χώρα μας και ο λαός μας στοχοποιούνται. Μπαίνουν στο μάτι του κυκλώνα. Βέβαια, να πούμε ότι η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε όμως και η τελευταία τέτοιου είδους επιθετική και επικίνδυνη συμφωνία. Το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση συνήψε μια σειρά από αντίστοιχες συμφωνίες με τη Γαλλία, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μια σειρά από άλλες υπεριαλιστικές δυνάμεις, επιδιώκοντας να παίξει το ρόλο του καλού μαθητή για τα αμερικανονατοϊκά συμφέροντα. Και μάλιστα δεν είναι και τυχαίο που με την πρεμούρα του καλού μαθητή. Από την πρεμούρα του καλού μαθητή χαρακτηρίζονται και οι σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις,
αποτελεί μονόδρομο το δυνάμωμα της λαϊκής πάλης. Η ΕΔΙΕ, στα 67 χρόνια δράσης της, πρωτοστάτησε και πρωτοστατεί στην πάλη ενάντια στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας σε κάθε υπεριαλιστική συμμαχία. Αναδεικνύουμε σταθερά ότι τα ζητήματα των διεθνών σχέσεων και του υπεριαλιστικού πολέμου είναι η άλλη όψη του νομίσματος της αντιλαϊκής πολιτικής. Τα διαπερνά σαν κόκκινη κλωστή το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, που είναι αυτό που γεννά τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, τους ανταγωνισμούς και τους πολέμους. Με την έννοια αυτή, η αντιυπεριαλιστική πάλη είναι πάλι άρρηκτα δεμένη με την καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας. Είναι πάλι που συνδέεται με τον αγώνα για το μεροκάματο, την ασφάλιση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά, όπως η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός και ούτω καθεξής. Πάνω απ' όλα όμως, επιδιώκουμε σταθερά να συμβάλλουμε στην οργάνωση του αγώνα, στην κλιμάκωση της πάλης, στην κινητοποίηση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων, ώστε να εκφραστεί με όρους κινήματος η αντίθεση του λαού μας σε όλους αυτούς τους πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η δράση της ΕΔΙΕ και των Επιτροπών Ειρήνης. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχουμε στη δράση της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, που αποτελείται από εργατικά σωματεία, την ΕΔΙΕ, συλλόγους αυτοαπασχολουμένων, φοιτητικούς συλλόγους, συλλόγους γυναικών της ΟΓΕ, φορείς του λαϊκού κινήματος. Οι μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, για την καταδίκη της αντιλαϊκής πολιτικής που γεννά τη φτώχεια, την εκμετάλλευση, τους ανταγωνισμούς, τον υπεριαλιστικό πόλεμο και που αγκαλιάστηκαν αυτές οι κινητοποιήσεις από χιλιάδες κόσμου που ανησυχούν για τις εξελίξεις, που δεν θέλουν η χώρα μας να μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο κατά άλλων λαών, ανεβάζουν τις απαιτήσεις και τις ευθύνες μας. Νέες δυνάμεις μπήκαν στον αγώνα. Φάνηκε ότι υπάρχει ένα διακριτό ρεύμα λαϊκής αντίστασης που συσπηρώνει ευρύτερες δυνάμεις και που χρειάζεται σαφώς να δυναμώσει αποφασιστικά το επόμενο διάστημα περισσότερο. Οι πρόσφατες πετυχημένες μαζικές κινητοποιήσεις στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Διημέρου Αντιυπεριαλιστικής Δράσης της ΕΔΙΕ στις 21 και 22 του Μάη, τα μαχητικά συλλαλητήρια στις 12 του Μάη, τη μέρα ψήφισης της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις, και οι πολύμορφες δράσεις που ξεδιπλώθηκαν σε όλη τη χώρα από επιτροπές ειρήνης, εργατικά σωματεία, συλλόγους γυναικών, νεολαϊστικούς φορείς και φορείς του λαϊκού κινήματος, έδωσαν ανάταση και αποτέλεσαν σταθμό στην κλιμάκωση της πάλης του αντιπολεμικού αντιυπεριαλιστικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος. Η πλούσια δράση του προηγούμενου διαστήματος εκτιμάμε ότι αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και δίνει τον τόνο για το σχεδιασμό από εδώ και πέρα. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, η σημερινή ημερίδα φιλοδοξούμε μέσα από τις θεματικές παρεμβάσεις που θα γίνουν να φωτίσει ακόμα περισσότερες πλευρές των εξελίξεων. Να συμβάλλει δίνοντας το έναυσμα για παραπέρα μελέτη και εκλαΐκευση όλων αυτών των θεμάτων. Να γίνουμε ακόμη πιο ικανοί να φτάνουμε και να παρεμβαίνουμε σε ακόμη περισσότερο κόσμο, σημαδεύοντας τον ένοχο, που δεν είναι άλλος από το σύστημα της εκμετάλλευσης, αλλά και να συμβάλλουμε στην παραπέρα οργάνωση και κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Για να κλείσουν όλες οι αμερικανονατοϊκές βάσεις, να δυναμώσει η διεθνιστική αλληλεγγύη, να δυναμώσει ο αγώνας ώστε κάθε λαός να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του και μακριά και έξω από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε υπεριαλιστική συμμαχία να οικοδομήσει σχέσεις ειρήνης, φιλίας, αλληλεγγύης, αμοιβαίου ωφέλους με τους άλλους λαούς. Σας ευχαριστούμε πολύ.